984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για έξοδο από την κρίση στην Ουκρανία. Στη Μόσχα σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος. Η ρωσική εισβολή μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, επανέλαβε ο Λευκοσίκος, προσθέτοντας πάντως ότι ο δρόμος της διπλωματίας παραμένει ανοιχτός. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο, με το δημόσιο διάλογο από την Λαυρόφ, εμφανίζεται υπέρ της συνέχισης των συζητήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ για τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά να τις εντατικοποιήσει. Στη βάση τους φαίνεται να επιστρέφουν κάποιες ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, κυρίως γαλλικού πρακτορείου. Η Ουκρανία και οι Δυτικοί κατάφεραν να εμποδίσουν μια κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας, δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε συναγερμό, η Αθήνα και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τις ενεργειακές συνέπειες της ρωσο-ουκρανικής κρίσης. Οι Ευρωπαίοι επισημαίνουν την ανάγκη συντονισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύτερης προετοιμασίας σε περίπτωση κλιμάκωσης αυτής. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, είχε ξεχωριστές συνομιλίες με τους Υπουργούς Εξωτερικών Ρωσίας-Ουκρανίας. Δήλωσε ότι ανησυχεί βαθύτατα και πως η εγκατάλειψη της διπλωματίας ισοδυναμεί με βουτιά στον κρεμό. Στις 1823 νέες επιμολύνσεις χθες στην Κρήτη, από τις 20.361 πανελλαδικά. 194 είναι οι νοσηλείες σήμερα στα νοσοκομεία του νησιού, με 161 ασθενείς να νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και 33 στις ΜΕΘ. Σε τροποποιήσεις όσον αφορά στις συστάσεις για το χρόνο που μπορούν να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους με τρίτη δόση, όσα άτομα έχουν στο ενδιάμεσο νοσήσει από κορονοϊό, προχώρησε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Έτσι, ακόμα και ένα μήνα μετά την νόσηση, μπορούν να εμβολιαστούν και να λάβουν άμεσα πιστοποιητικό νόσησης. Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, σημείωσε ότι παραμένει ισχυρή η σύσταση για την τρίτη δόση του εμβολιασμού. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, επανέλαβε ότι η χώρα μας αναμένεται να παραλάβει αυτό και τον επόμενο μήνα 474.000 δόσεις του εμβολίου της Novavax. Συνελήφθη έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση στο Δήμο Ερχανών Αστερουσίων πατέρας που δεν έστελνε το παιδί του στο σχολείο, το οποίο φυτάσει γυμνάσιο, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Ένα νέο κύμα μολύσεων από την παραλλαγή όμικρον του κορονοϊού κατευθύνεται προς την Ανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καλώντας τις αρχές να βελτιώσουν τις εκστρατείες εμβολιασμού και άλλα μέτρα. Κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των κρουσμάτων σε Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Hans Kluge, Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ευρύμη κατηγορώ του Δημήτρη Βρύσαλη για τη διάλυση της δημόσιας υγείας, κρίσιμο το 2022, καθώς η κυβέρνηση αλλάζει τα πάντα, λέει στον 984. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό μιλά για τις απώλειες ανθρώπινων ζώων, συνεπεία της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, τα τραγικά λάθη εντός των νοσοκομείων με τις συγχωνεύσεις κλινικών και την αντιμετώπιση του συνόλου των ασθενειών, τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων ακόμα και σε επίπεδο Κρήτης, καθώς κάποια από αυτά αλλάζουν χαρακτήρα, και διαμηνύει ότι οι κινητοποιήσεις των υγειονομικών θα είναι δυναμικές και συνεχείς. Ήδη για την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου έχει προκηρυχθεί 3 ώρες στάση εργασίας και την Παρασκευή 18 του μήνα 4 ώρες στάση. Στις 23 Φεβρουαρίου 24 ώρες πανυγειονομική απεργία του κλάδου. Καταψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα ισχύσει κανονικά ο νέος προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου που συζητήθηκε χθες εν μέσω εκρηκτικού κλίματος. Ο προϋπολογισμός ύψους 251,3 εκατομμυρίων ευρώ στα χαρτιά, καθώς στην πράξη θα εκτελεστεί σε ένα ύψος που δεν αναμένεται, ουσίαστεί να ξεπεράσει τα 70-75 εκατομμύρια ευρώ, θα ισχύσει κανονικά λόγω του νομοθετικού και αυτοδιοικητικού παραλόγου. Οι επικεφαλείς και οι εισηγητές που τοποθετήθηκαν εκ μέρους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν δρυμίες βολές κατά της Δημοτικής Αρχής σε πολλά παράλληλα μέτωπα, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για έλλειψη οράματος, παραγωγής έργου, για αντιδημοκρατικές λογικές, αντιθεσμικές νοοτροπίες, φάμπρικα απευθείας αναθέσεων, προσλήψεις ειδικών συμβούλων για ένα συστηματικό γαϊτανάκι αναμορφώσεων του προϋπολογισμού.
Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη στήριξη του λιανεμπορίου προχώρησαν οι βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας αναφορά προς τους αρμόδιους υπουργούς με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Στο 6,2% ανήλθε ο πληθωρισμός για το μήνα Ιανουάριο 2022, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, από 5,1% το Δεκέμβρη και 4,8% το Νοέμβρη. Πρόκειται για ρεκόρ 25 ετίας όσον αφορά στην μεταβολή του δείκτη. Πληθωρισμός στις σημερινές συνθήκες σημαίνει πρωτοφανή ακρίβεια που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα, υπονομεύει κάθε βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική και διαλύει την κοινωνική συνοχή, σχολιάζει η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου. Το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε το αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και άλλων περιφερειακών εργοδοτικών ενώσεων που ζητούσαν να ακυρωθεί εγκέκλειος του Υπουργείου Εργασίας της 18ης Φεβρουαρίου 2019 επί Υπουργίας Έφης Αχτσιόγλου, με την οποία δινόντουσαν οδηγίες για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού των 586 ευρώ, του ημερομισθίου των 22,83 ευρώ και την καταβολή τριετιών στους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία υπέρ της αρχής. Του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν. Είχαν προηγηθεί ακροάσεις αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων, οι οποίοι εξέφρασαν θετικές αλλά και αρνητικές απόψεις. Στους 458 ενέρχονται πλέον οι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι που εντάχθηκαν στη διαδικασία απονομής συντάξεων, καθώς από την εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου προέκυψαν επιπλέον 125 επιτυχώντες σε σύνολο 332 εργαζομένων. Επιστολή της Ένωσης Συνταξιούχων Ικαρεθύμνου προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, την υποστελέχωσέ του σε Ρέθυμνο και Χανιά και τις πολύχρονες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων κυρίων και επικουρικών. Του ζητούν να δώσει τις λύσεις που απαιτούνται ώστε να σταματήσει τα ταλαιπωρία των πολιτών που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες του οργανισμού. Έως απόψε το βράδυ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποβάλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα της ΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης ύψους 100 έως 750 ευρώ που χορηγείται βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Η πλατφόρμα με η θέρμανση είναι ανοιχτή σε όλους όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες του Δεκέμβρη για να εισπράξουν το επίδομα που τους αναλογεί. Οι πληρωμές του επιδόματος γίνονται σε δόσεις ανάλογα του πότε θα καταχωριστούν τη τιμολόγια. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι αγρότες κτηνοτροφοί των μπλόκων πανελλαδικά. Στα 40 σήμερα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Στα μεγάλα χωράφια παραμένουν η παραγωγή των χανίων. Αύριο στις 6 το απόγευμα το συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού για μισή ώρα. Όπως ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτρόφων Μανούσος Σταυριανουδάκης αναφέρει στο 1984, ζητούμενο για τους παραγωγούς είναι το αβάσταχτο κόστος παραγωγής. Αύξηση των προκρατήσεων 30% καταγράφεται τον Ιανουάριο σε σχέση με το 2019, όπως δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Σε σχέση με το 2019, η αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων για το 2022 των μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτορείων από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 37% στην Κρήτη, 24% στη Ρόδο και 20% στην ΚΟ. Ο Υπουργός υπενθύμησε ότι ο τουρισμός είναι εθνικός στόχος και απαιτεί την συστράτευση όλων. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε την τρίτη και τελευταία φάση της συλλογής των δεδομένων της απογραφής πληθυσμού κατοικιών 2021. Συγκεκριμένα, κατά τη χρονική περίοδο από την 3η 15 Φεβρουαρίου έως τη 2η 21 Φεβρουαρίου, όσοι δεν μπόρεσαν για οποιοδήποτε λόγο να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά ή να απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, θα έχουν τη δυνατότητα να απογραφούν είτε ηλεκτρονικά είτε διαζώσεις. Υπογραμμίζεται ότι η πλειονότητα των πολιτών και κατοίκων της χώρας έχουν ήδη απογραφεί, επιλέγοντας κατά βάση να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και επεξεργασίας των συλλεκθέντων στοιχείων. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε χθες η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου προς το Υπουργείο Οικονομικών για την άνεση μεταχείριση των επιχειρήσεων της Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα τις πλημμύρες του 2020 αλλά και το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου 2021. Ο Υπουργός Οικονομικών, αν και κατανόησε το αντικείμενο της ερώτησης του κ. Κεγκέρογλου για την αύξηση του ύψους της επιχορήγησης των πλημμυροπαθών επιχειρήσεων από 30 σε 55% όπως και την απαλλαγή από την υποχρέωση επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής των σεισμόπληκτων
επιχειρήσεων της Κρήτης ήταν αρνητικός επικαλούμενος εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρητικής Αερογής. Δύο συμβάσεις με προϋπολογισμό 490.000 ευρώ για οδικά έργα στο επαρχιακό δίκτυο των Δήμων Μαλεβιζίου και Φεστού υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Εθελοντική αιμοδοσία στο έθριο της Λότζια το Σάββατο 19 του μήνα 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι διοργανώνεται από τον Αιματοκρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας σήμερα, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτή την πρωτοβουλία, πραγματοποίησε στην Πλατεία Ελευθερίας εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας και τη δωρεά μυελού των οστών, 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ, στο σταθμό αιμοδοσίας στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα βρεθεί σε εξέλιξη επίσης μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας λήψης δειγμάτων και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών από την ομάδα της Ηλιακτίδας. Προφυλακιστές κρίθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους στην Ανακρίτη Ηρακλείου οι δύο κριτικοί ηλικίας 39 και 36 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης του Ηράκλειου, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση μεγάλης ποσότητας διακίνησης χασής. Ο 39χρονος κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η ποσότητα των περίπου 2,5 κιλών κάναβης που εντοπίστηκε στο κάθισμα του συνοδηγού μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο ίδιος ήταν για δική του χρήση. Στις φυλακές Νεάπολης μεταφέρθηκαν η διοκτήτρια και η συνιδιοκτήτρια του γεροκομείου στα Χανιά μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους. Οι δύο γιατροί που κρίθηκαν επίσης προφυλακιστές, ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, μεταφέρθηκαν σε κελί ασφαλείας στο σοφρονιστικό κατάστημα Κρήτη 1 στην Αγία Χανίων. Παράλληλα, με εντολή της αγγελίας, στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, ζητείται η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων προκειμένου να διασφαλιστεί καλή διαβίωση των 37 ηλικιωμένων που παραμένουν εκεί. Άγνωστος ή άγνωστοι φέρονται να έκλεψαν μία γεννήτρια, ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο και μία αντλία πυρασφάλειας από το Χιτά Βιάνου, όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ο αρμόδιος αντιδημαρχός. Σειρά μικρών σεισμικών δονήσεων που θεωρείται πως ήταν φυσικές καταγράφηκε κοντά σε σφραγισμένη εγκατάσταση δοκιμών πυρηνικών όπλων στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Κορέας. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσκεψη στο Ισραήλ θα πραγματοποιήσουν 16-17 Φεβρουαρίου εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου Ιμπραήμ Καλίν και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σεντάτον Αλ, προκειμένου να έχουν συναντήσεις με Ισραηλινούς αξιωματούχους καθώς και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Σημειώνεται ότι όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί ο πρόεδρος του Ισραήλ πως έχει προγραμματίσει επίσκεψη στην Τουρκία 9 με 10 Μαρτίου. 6 μούμιες παιδιών, τα οποία πιθανότατα θυσιάστηκαν πριν από 1000 χρόνια για να συνοδεύσουν αξιωματούχο στη μεταθάνατο ζωή του, ανακαλύφθηκαν σε ένα αρχαιολογικό χώρο κοντά στη Λίμα. Οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι τα παιδιά θυσιάστηκαν και ότι ενδέχεται να ήταν μέλη της οικογένειας του αξιωματούχου. Οι μούμιες χρονολογούνται στο 800 με 1000 μετά Χριστόν, προηγούνται δηλαδή της εποχής των Ίκας κατά μερικούς αιώνες. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου της παιδικής ηλικίας, η Super League αφιερώνει την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος στον αγώνα στήριξης των παιδιών που νοσούν από καρκίνο. Ο Κουρτσίλας θα είναι διαιτητής στο εξαναβολής παιχνίδι του Όφη με τον Ατρόμητο αύριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Στο Απόλλων Παναθηναϊκός θα σφυρίξει ο Αγγέλος Ευαγγέλου, ενώ στο Πανετολικός Λαμία ορίστηκε ο Κούκουλας. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 17 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.